Είτε στη Ρωσία, είτε εδώ, είτε διεθνώς, δικές του προσεγγίσεις με το όνομά του. Ή είναι κάτι που περισσότερο το προβάλλουμε επειδή εντυπωσιάζει, δεδομένου ότι ήταν κληρικός και ο οποίος είχε μια πορεία. Όπως εμένα μου λένε ότι είμαι ο καταπληκτικότερος επιστήμονας, δεν είμαι, το ξέρω. Αλλά επειδή είναι λίγο παράξενο ένας παπάς να έχει κάνει κάτι τέτοιο, μήπως υπάρχει μια δόση υπερβολής. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Κατά πρώτον, αυτή τη μέθοδο την εφάρμοσε το 1906, όταν ήταν ακόμα ούτε 30 χρόνια. Αυτή τη μέθοδο την ανακάλυψε πάλι σε εκδοτική 29 χρονών και υπάρχει εξής λεπτομέρεια. Υπήρχε ένα βιβλίο του καθηγητή Μπράουν, Γερμανού, ο οποίος μιλούσε για την αναισθησία, για την τοπική αναισθησία. Αλλά έλεγε ότι δεν μπορεί να γίνει περιοδική αναισθησία στο ισχυακό νεύρο. Το θεωρούσε ότι δεν μπορεί να γίνει. Και ο Άγιος είπε γιατί δεν μπορεί να γίνει. Και κάθισε λέει, και μελέτησε πολλές μέρες, ώρες, μήνες, εξωτερικές και βρήκαν πολύ σύντομα ένα εύκολο τρόπο και ανώδυνο και ακίνδυνο για να κάνω την έννοια στο ισχυακό νεύρο.